Αγαπητοί μας τηλεθέατε, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμεθα καλή νύχτα. Τι κάνουμε, ρε! Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χιάζετε όλοι σας, λέω εγώ! Το πουλί! Γιώργο, τι συμβαίνει, τι είναι? Τι θες να είναι, Γιώργο μου? Χούντα είναι! Και τώρα τι λες? Θα περάσει? Ετελέστη εις τον Μητροπολιτικό Ναόν Αθηνών επίσημος δοξολογία, εις την οποία παρέστη η αυτού εξοχώτης ο αντιβασιλεύς, αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ζωητάκης. Εις την κλίμακα του ναού υπεδέχθησαν τον αντιβασιλέα και την σύζυγόν του ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως, κ. Παπαδόπουλος και Πατακός. Η αυτού εξοχώτης ο αντιβασιλεύς, αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ζωητάκης, απίθυνεν επί τη ευκαιρία του νέου έτους. Το διάγγελμα του αντιβασιλέα Ζωητάκη υπό τα βλέμματα του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας επιβεβαιώνει τον προσωρινό χαρακτήρα της τοποθέτησής του στο εν λόγω αξίωμα. Άλλωστε, ο βασιλιάς βρίσκεται ακόμη στην ελληνική πρεσβεία της Ρώμης, επιμένοντας να παραμένει επί ελληνικού εδάφους, ενώ έχει λάβει διαβεβαιώσεις ως προς την καταβολή της βασιλικής αποζημίωσης. Ακολουθούν το έθιμον την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος προσέφερε και αυτό τα δώρα του προς τους τροχονόμους της πρωτεβούσης. Ο νέος Πρωθυπουργός, σε κατηδίαν συνομιλίες του με μέλη του βασιλικού περιβάλλοντος, ορκίζεται ότι παραμένει προσιλωμένος στο θεσμό της βασιλείας, όπως ήταν ήδη από την κοιλιά της μάνας του. Το γεγονός ότι ο βασιλιάς είχε ορκίσει την κυβέρνηση των πραξικοπηματιών τον Απρίλιο του 1967, συνεχίζει να αποτελεί, κατά τους ίδιους, απόδειξη του νόμιμου χαρακτήρα του καθεστώτος. Απόντος πλέον του βασιλέως και παρότι το πολίτευμα δεν άλλαξε, την επαφή με το στρατό και ενίοτε με το λαό αναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Εθνικής Αμήνης και επικεφαλής της ηγετικής Τριανδρίας, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Εις το κινηματοθέατρον Παλάς επραγματοποιήθησαν διαδοχικώς συγκεντρώσεις αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος. Ταυτοχρόνως, οι εκαθαρίσεις στο στράτευμα συνεχίζονται. Αποστρατεύονται 117 αξιωματικοί. Ο κύριος Πρωθυπουργός. Η επανάσταση, είπεν, έχει ως προορισμό να αποβάλει εκ του κοινωνικού οργανισμού μόνον τους αντεθνικούς οργανισμούς. Τα αντεθνικώς δρόντα κύτταρα. Η συνωμοτική καριέρα του Παπαδόπουλου αρχίζει από νωρίς. Το 1956 ιδρύει την Ένωση Ελλήνων Νέων Αξιωματικών. Οι συνωμότες εντοπίζονται από τον αρχηγό του ΓΕΣ το 1957, αλλά δεν υπάρχουν συνέπειες. Αντίθετα, με την εκλογική έκρηξη της αριστεράς το 1958, οι συνωμότες τοποθετούνται σε νευραλγικές θέσεις του Γενικού Επιτελείου και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος υπηρετεί στην Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών μέχρι το 1964. Το 1961 συμμετέχει στην Επιτροπή που επεξεργάστηκε το σχέδιο Περικλής, το οποίο είχε ως στόχο τον περιορισμό της εκλογικής επιρροής της αριστεράς. Οι εκλογές που έγιναν στις 29 Οκτωβρίου 1961 καταγγέλθηκαν ως εκλογές βίας και νοθείας. Ακολουθεί το 1965 το περιβόητο σαμποτάζ του Εύρου, το οποίο κυριολεκτικά σκηνοθέτησε ο Παπαδόπουλος, καταφεύγοντας ακόμα και σε βασανιστήρια κατά των ύποπτων κομμουνιστών στρατιωτών. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας, όπως και στελέχη των Αμερικανικών υπηρεσιών, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και την ομάδα του πολύ πριν από την 21η Απριλίου. Το λαός εχειροκρότησε. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και υπουργός Εθνικής Αμήνης, κ. Παπαδόπουλος, συνεχίζουν τα επιχειρήσεις των διαφόρων στρατιωτικών μονάδων, απήχθη εις Λάρισαν, όπου ο λαός το επιφύλαξε μίαν άνευ προηγουμένου θερμήν υποδοχή. Είναι φανερό ότι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας
έχει συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος. Ποιοι είναι οι λόγοι που όλος αυτός ο κόσμος ηρέει για να ακούσει το δικτάτορα? Είναι δημόσιοι υπάλληλοι που τους υποχρεώνουν με υπονοούμενα να παρευρεθούν, ασκώντας έμεσες απειλές για συνέπειες? Είναι αγρότες που προσέρχονται αυθορμήτως γιατί το καθεστώς υπόσχεται ότι θα τους χαρίσει τα χρέη? Είναι στρατιωτικοί οι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας με πολιτικά? Ή μήπως είναι τέλος απλοί άνθρωποι του κάμπου που πιστεύουν στις επαγγελίες του νέου καθεστώτος? Δύσκολο να δοθεί αυτή τη στιγμή μια έγκυρη απάντηση. Το σίγουρο είναι πάντως ότι το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί είναι μεγάλο. Μετά την αποτυχία του βασιλιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεώρησαν ότι δεν θα ήταν εφικτό να ασκηθεί κάποια πίεση στο καθεστώς για ελεγχόμενη επιστροφή στη δημοκρατία, και εφόσον δεν θα ασκεί το πίεση, η πλειονότητα των Ελλήνων θα παρέμενε πολιτικά αδρανής. Έτσι, στις 23 Ιανουαρίου, εξομαλύνουν πλήρως τις σχέσεις τους με τη δικτατορία, χωρίς ωστόσο να προβούν σε επίσημη ανακοίνωση. Από την άλλη μεριά, τον ίδιο μήνα, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ζητώντας την αποβολή της Ελλάδας λόγω παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η φυλάκιση του Ανδρέα Παπανδρέου αποτέλεσε βασικό πρόβλημα για την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί, αν και θεωρούσαν ότι δεν ήταν φιλικά διακείμενος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορούσαν να αγνοήσουν το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξε Αμερικανός υπήκοος και καθηγητής οικονομικών στο Μπέρκλεϊ. Έτσι, τα περασμένα Χριστούγεννα, ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου Τζόνσον, το καθεστώς αποφυλακίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου και στις 16 Ιανουαρίου του επιτρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Στο Παρίσι, όπου αρχικά βρέθηκε, δίνει ραδιοφωνική συνέντευξη στον Παύλο Μπακογιάννη. Πιστεύω πως αποφάσισαν να μου επιτρέψουν την έξοδο σαν μια χειρονομία προς το δυτικό κόσμο, για να αποδείξουν πως δεν είναι τόσο βάναυση δικτατορία. Συγχρόνως δε, για να κάνουν και μια επίδειξη δυνάμεως. Ότι δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι έξω ή τι κάνει. Ελπίζω οι εξελίξεις να αποδείξουν ότι έκαναν σφάλμα κρίσιμο και ότι η παρουσία μου στο εξωτερικό θα επηρεάσει την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα. Στις 16 Φεβρουαρίου συνέρχεται στη Βουδαπέστη η 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στην οποία παρέστησαν πολλά στελέχη από τις σοσιαλιστικές χώρες και επιλεκτικά 5 από τη Δυτική Ευρώπη. Ήδη πριν από τη δικτατορία είχαν σημειωθεί διαφωνίες και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους Έλληνες κομμουνιστές ως προς τη φυσιογνωμία του κινήματος. Η γενική προδικτατορική κατεύθυνση προς την de facto νομιμοποίηση του ΚΚΕ αποπροσανατόλισε τα στελέχη του από τον υπαρκτό κίνδυνο εκδήλωσης πραξικοπήματος και επιβολής δικτατορίας. Οι θυελώδεις συζητήσεις και συγκρούσεις που έλαβαν χώρα κατέληξαν στην καθαίρεση από το πολιτικό γραφείο 3 από τα 7 μέλη του. Ο δρόμος για τη διάσπαση του ΚΚΕ έχει ανοίξει και οι αντιπαραθέσεις μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας. Στις 28 Φεβρουαρίου από τη Στοκχόλμη, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την ίδρυση του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος, ΠΑΚ, το οποίο σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξή του επιδιώκει να αποτελέσει το κέντρο της δημοκρατικής αντιστάσεως στην Ελλάδα. Σκοπός του η ανατροπή της δικτατορίας και η εγκαθίδρυση γνήσιων δημοκρατικών διαδικασιών που θα εγγυώνται την πλήρη και ανεφόρον λαϊκή κυριαρχία. Με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα στους Έλληνες» αποβλέπει στην εθνική απελευθέρωση χωρίς να αποκλείεται και η ένοπλη δράση κατά της Χούντας. Στις 15 Μαρτίου πεθαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, ο πρόεδρος της ΕΔΑ Γιάννης Πασαλίδης. Γεννημένος στη Γεωργία, ασπάστηκε στη διάρκεια των ιατρικών σπουδών του τις σοσιαλιστικές ιδέες και εκλέχθηκε το 1918 με το κίνημα των Μενσεβίκων βουλευτής στην Ανεξάρτητη Βουλή της Γεωργίας. Μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από το 1951 τέθηκε επικεφαλής της ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ και ειδικότερα του Νίκου Πλουμπίδη. Μέντορας της πολιτικής, εκλέχθηκε 6 φορές βουλευτής Θεσσαλονίκης
και υπηρέτησε με πίστη τις αξίες του διαλόγου και της συνταγματικής νομιμότητας, ενώ με το παροιμιώδες χιούμορ του καθιερώθηκε ως μία από τις λαμπερές φυσιογνωμίες του ελληνικού κοινοβουλίου. Στο Ισοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος Εθνικής Κυβερνήσεως, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, έβρε την ευκαιρία, ομιλών προς τους καθηγητάς και την πνευματική ηγεσία της χώρας, να τονίσει μεταξύ άλλων και τα εξής. Δεν πάσχομεν σήμερον από την παινίαν. Δεν πάσχομεν από κοινωνικήν αναρχίαν. Πάσχομεν από την αδυναμίαν να επιβληθεί το πνεύμα επί της ύλης στον τόπο αυτών, ως κατευθυντήριος δύναμης των ενεργειών και της δραστηριότητας του ατόμου. Από την πρώτη στιγμή, το καθεστώς επιχειρεί να χειραγωγήσει την παιδεία και ιδίως την ανωτάτη. Ο άμεσος αντίπαλος είναι οι αριστεροί, στους οποίους συμπεριλαμβάνει όλους όσοι είναι αντίθετοι στη δικτατορία. Με προσεκτικά βήματα, οι στρατιωτικοί προωθούν ένα νέο προσωπικό από ανερχόμενους και φιλόδοξους επιστήμονες, αλλά και από την Αμερικανική Ομογένεια. Γενικώς, άτομα που δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, ενώ επιδιώκουν διακαώς την κοινωνική τους άνοδο. Οι φοιτητές της Παντίου μετέβησαν στην Ακρόπολη και υπό την σκιά του Ιερού Βράχου υπησκέπτησαν χαρακτηριστικός. Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο τίθενται σε διαθεσιμότητα όσοι επέδειξαν συμπεριφοράν εν γέννη ανάρμοστον προς το αναγκαίον ήθος ανωτάτων πανεπιστημιακών διδασκάλων. Συγχρόνως απολύονται 50 περίπου καθηγητές και εφηγητές, γιατί επροπαγάνδιζαν ή υπευοήθουν επιδιώξεις του κομμουνισμού. Όσοι παραμένουν υποχρεώνονται να υποβάλουν δηλώσεις νομιμοφροσύνης. Απολύτου σεβασμού μου και προς τα ιδρύματα. Στο τελευταίο του μάθημα στις 18 Φεβρουαρίου, ο Αριστόβουλος Μάνεσης καταγγέλει τη στρατιωτική χούντα μπροστά σε 800 φοιτητές και παραιτείται. Την πραγματική δωρεάν παιδεία ήρθεν η εθνική κυβέρνηση να προσφέρει εις την φοιτητιώσα νεολαία και εις των ελληνικών λαών. Δι' αποφάσεως της Εθνικής Κυβερνήσεως χορηγούνται ήδη δωρεάν εις τους φοιτητάς τα συγγράμματα των καθηγητών των, ώστε να λείψει πλέον το φαινόμενο της εμπορίας των γνώσεων. Οι απολύσεις των καθηγητών, με άλλα λόγια το μαστίγιο, συνοδεύονται από το καρότο, τη δωρεάν δηλαδή διανομή συγγραμμάτων και σημειώσεων. Τα προσδιανομήν βιβλία υπόκεινται σε λογοκρισία από τη Γενική Διεύθυνση Τύπου του Υπουργείου Προεδρίας, δηλαδή την Κρατική Υπηρεσία Προπαγάνδας και όχι από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας. Ένα αντίγραφο με σφραγίδα όπου αναγράφεται «έλεγχος τύπου» παραδίδεται στο συγγραφέα προς αναπαραγωγή. Η δωρεάν παροχή συγγραμμάτων καθιερώνει έτσι το ένα και μοναδικό κείμενο που ο φοιτητής καλείται να αποστηθήσει. Έβρον πλήρη και συγκινητική απήχηση εις τας ψυχάς της σπουδαζούσης νεολαίας. Στην Πάντιον Ανωτάτην Σχολή Πολιτικών Επιστημών ομίλησεν ο Υπουργός Συντονισμού κ. Μακαρέζος ενώπιον και εκπροσώπων 31 οργανώσεων των παραγωγικών τάξεων. Ο κ. Μακαρέζος ετώνησεν ότι το πενταετές πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου επί των αρχών της ελευθέρας οικονομίας. Το Φεβρουάριο η στρατιωτική κυβέρνηση παρουσιάζει το πενταετές πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως, το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση του ρόλου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελευθέρων οικονομικών θεσμών. Ο κ. Υπουργός, ομιλών προς το προσωπικό, ετώνησε την απόφαση της εθνικής κυβερνήσεως να εφαρμόσει απολύτως την εργατική νομοθεσία. Με άλλα λόγια, η συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων στη χάραξη οικονομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τις διορισμένες διοικήσεις των σωματείων, αποφέρει κέρδη για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία σε διπλάσιο ποσοστό από τις αυξήσεις στις αμοιβές των εργαζομένων, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, κ. Σιδεράτος, προέβη εις δηλώσεις κατόπιν της ενταθήσεις εις το εξωτερικό ψευδολόγου προπαγάνδας σχετικός με τους λεγόμενους πολιτικούς κρατουμένους. Η αλήθεια είναι ότι από τη Γιάρο πολλοί άνδρες εξόριστοι μεταφέρθηκαν σε δύο στρατόπεδα στη Λέρο, ενώ οι γυναίκες στέλνονται στις φυλακές Αλικαρνασσού στην Κρήτη. Τέλος, οι διεθνείς εκθέσεις μιλούν και για βασανιστήρια. Οι απανταχού της γης κυνηγοί θα πούν ότι η γοητεία του κυνηγιού εξυφανίστη αφού τα ντουφέκια κατηργήθησαν, τουλάχιστον στο κυνήγι του λαγού. Οι ζωόφιλοι όμως θα πανηγυρίσουν. Απαγορεύονται τα πάσης φύσεως κυνηγετικά όπλα. Έτσι οι κυνηγοί αναγκάζονται να κυνηγούν με δίχτυα, συλλαμβάνοντας όλα τα θυράματα
ζωντανά. Όταν ο λαγός πέσει στα δίχτυα, ο κυνηγός τον πιάνει ζωντανό και τον τοποθετεί σε ειδικό κλουβί. Καμιά φορά ο λαγός παραδίδεται σχεδόν αμαχητή. Και τότε ακολουθεί τη μοίρα του με τα ίδια του τα πόδια. Στις αρχές Μαΐου συλλαμβάνεται ο δικηγόρος και βουλευτής της ΕΔΑ, Γιώργος Τσαρουχάς, ο οποίος μεταφέρεται στο τρίτο σώμα στρατού, όπου αρχίζει η ανάκριση και τα βασανιστήρια. Τα χαράματα της επόμενης μέρας, 8 προς 9 Μαΐου, ο Τσαρουχάς, μην αντέχοντας τα βασανιστήρια, πεθαίνει. Η οικογένειά του πληροφορείται από τις εφημερίδες ότι ο πρώην βουλευτής πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, κάποιος στο νεκροτομείο, πιθανόν κατόπιν άνωθεν εντολής, φωτογράφησε το πτώμα, στο οποίο διακρίνονται έντονα τα σημάδια του ξυλοδαρμού. Οι φωτογραφίες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί δολοφονίας. Λόγω της δικτατορίας αναστέλλεται η συμφωνία που προέβλεπε τη σύνδεση της Ελλάδας με την ΕΟΚ εντός μιας 20ετίας. Ταυτοχρόνως διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Με εθνικιστικού τύπου κορώνες, το δικτατορικό καθεστώς καταγγέλει ότι η ΕΟΚ παρεμβαίνει στα εσωτερικά κυρίαρχου κράτους και ως απάντηση ανακοινώνει ότι χαρίζει τα αγροτικά χρέη. Είστε η σπονδυλική στήλη του έθνους, διεκήρυξε ο κύριος Πρωθυπουργός ομιλών προς τους αγρότες. Πρέπει να απαλλαγείτε από το άγχος του παρελθόντος, από τα βάρη του παρελθόντος, τα οποία δημιουργήσατε υπό καθεστώς φαύλων. Φρενίτιδε ενθουσιασμού προεκάλεσε το εξαγγελθέν μέτρον του κυρίου Πρωθυπουργού μεταξύ όλου του αγροτικού κόσμου της χώρας. Οι εργάτες του εργοστασίου Λαναρά της Ναούσης, αφήθησαν σ' Αθήνας, πραγματοποιούντας εκδρομήν δαπάνες του εργοδότητων. Τυχεροί είναι και οι εργάτες. Σε αυτούς δεν διαγράφηκαν τα χρέη, ούτε δόθηκαν αυξήσεις. Όμως, ταξίδεψαν από τη μακρινή Νάουσα με πρωτοβουλία των εργοδοτών τους για να έρθουν σε επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Κάτι είναι κι αυτό. Ο κόσμος γλέντισε και φέτος τις απόκριες του αλλού στην πλάκα, με τα στενά και τα γραφικά δρομάκια της που είχαν διακοσμηθεί με το αποκριάτικο χρώμα. Με διαταγή της αστυνομικής διευθύνσεως Αθηνών, απαγορεύονται τα άσεμνα και αήθη θεάματα, εφήγουσε τα δημόσια ήθη εκφράσεις και παραστάσεις, οι βαμμένοι με φούμο αράπηδες και η χρήση προσωπίδων στους δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια των απόκρεων. Με άλλα λόγια, εκφράζονται φόβοι αυθόρμητων αντιδικτατορικών εκδηλώσεων με σατυρικό περιεχόμενο υπό το κάλυμα των εορταστικών εθήμων. Αντιθέτως, στις επίσημες χωροεσπερίδες, η στρατιωτική ηγεσία διασκεδάζει ανέμελη, επιβραβεύοντας επί τη ευκαιρία τον καλύτερο αστιφύλακα της χρονιάς. Ό,τι μέχρι χθες Κυριακή αποτελούσε σύμβολο χαράς και γλεντιού, οι μάσκες, οι σερπαντίνες, τα κομφετί, σήμερα Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, εγκαταλείπεται βιαστικά στους έρημους δρόμους στη διάθεση της κούπας του οδοκαθαρίστου. Οι οδοκαθαριστές μαζί με τις σερπαντίνες και τα κομφετί μαζεύουν και τις προκηρύξεις που έριξαν φοιτητές στο Πολυτεχνείο, στη Νομική και Φιλοσοφική Αθηνών, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, με τις οποίες καλούν το λαό σε αντίσταση εν ώψη του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Από θεωτικήν πραγματικός υποδοχήν επεφύλαξεν ο λαός της Θεσσαλονίκης εις τον πρόεδρο της Εθνικής Κυβερνήσεως, ο οποίος αθήθη εις την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος προκειμένου να αποτίσει φόρον τιμής προς τους πεσόντας υπερπατρίδος φοιτητάς. Οι ιδεολογικοί πυλώνες του καθεστώτος είναι η εθνικοφροσύνη και ο αντικομουνισμός. Οι πραξικοπηματίες επέρονται ότι η επανάσταση στις 21 Απριλίου είναι έργο της γενιάς του Βίτση και του Γράμμου. Όσο περνάει ο καιρός, περνούν από την καταδίκη του κομμουνισμού στη συλλήβδην καταδίκη της φαυλοκρατίας, δηλαδή του κοινοβουλευτικού συστήματος, πριν από το 1967. Σε αυτό το πνεύμα εξαγγέλουν το τρίπτυχο «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Και σας καλώ να γίνετε οι ευαγγελιστέ αυτής της ιδέας. «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» να είναι το ιδανικό μας. Και ο Γεώργιος Παπανδρέου συμπληρώνει.
Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Καθολικός Διαμαρτυρωμένων. Η ενθουσιώδης λαϊκή συμμετοχή εις τα εορτάς του Σταδίου επί την πρώτη επετείο της 21ης Απριλίου 1967 υπήρξεν η αποθέωση της Επαναστάσεως και η δικαίωσή της. Ξεχύθηκε ποτάμι λαός και πλημμύρισε των Παναθηναϊκών στάδιων. Αν βεβαίως πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους, προσέρχονται με ενθουσιασμό επί ποινή απολύσεως. Με ανάλογο ενθουσιασμό προσέρχονται υποχρεωτικά τα σχολεία. Για να διαδηλώσουν τη συμπαράστασή των στην εθνική κυβέρνηση, η οποία... Η ηγετική Τριανδρία εδραιώνεται στην εξουσία διαδίδοντας καθημερινώς μέσω του τύπου και του κινηματογράφου τα επιτεύγματά της. Δεν υπάρχουν πια πολυπληθείς διαδηλώσεις στους δρόμους. Οι διορισμένες διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργάνων ταυτίζονται απολύτως με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης. Στα πανεπιστήμια εμφανίζεται ένα νεότερο και φιλόδοξο προσωπικό που αδιαφορεί για τις πολιτικές ελευθερίες προκειμένου να αναρριχηθεί στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Στο στρατό αποστρατεύεται η παλαιά φρουρά για να τη διαδεχθεί η νεότερη γενιά των φιλόδοξων μιμητών της σημερινής ηγεσίας. Και ακριβώς αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως του Έθνους, το χαρούμενο μήνυμα του λαού, ο οποίος προεκάλεσε τη δημιουργία της 21ης Απριλίου 1967, ανέλαβε συμβολικώς να μεταφέρει ειδικό σειρμός των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους. Επίτευγμα θεωρείται τέλος ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν εκδηλώνει, μάλλον από φόβο, τα αισθήματά της δημόσια, προσφέροντας έτσι στο καθεστώς μία ευπρόσδεκτη και καθησυχαστική ανοχή. Ένας χρόνος δικτατορίας που παρέχει στους δικτάτορες αέραιες αισιοδοξίες για το μέλλον. Με κατάνοιξη ο ελληνικός λαός παρακολούθησε τα θεία πάθη του Σωτήρος ολόκληρον την Μεγάλη Εβδομάδα. Την 21η Απριλίου, που συμπίπτει με το Πάσχα, ο Γεώργιος Παπανδρέου, έγκλειστος στο σπίτι του με ηχογραφημένο μήνυμά του, καταγγέλει το καθεστώς. Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειο της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησε όρας της ελευθερίας. Κατήργησε την ελευθερία του λόγου. Ουδής δίνεται να ασκήσει έλεγχον. Παραπέμπεται αμέσως εις το στρατοδικείο, το οποίο επιβάλλει πείνας πολυετών φυλακίσεων. Και τώρα απευθύνομαι προς τον ελεύθερο κόσμο. Ζητούμε και την ειδική των αλληλεγγύη και συμπαράσταση και μία διεθνής απομόνωση της Χούντας και πολιτική και οικονομική θα οδηγήσει εις την άμεσο καταρρεύση της. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιός κ. Σκυλίτση, ο Πειραιός εόρτασε φέτος την πρώτη εθνική εργατική πρωτομαγιά. Η εργατική πρωτομαγιά χρησιμοποιείται από το καθεστώς προκειμένου να τονιστεί το ενεργό του ενδιαφέρον για την ενίσχυση των υγιών τμήματων του έθνους. Τόσο μέσω της θεσμοθέτησης της 1ης Μαΐου ως υποχρεωτικής αργίας, όσο και μέσω εορτασμών και δοξολογιών, επιχειρείται να δοθεί στην ημέρα χαρακτήρας επίσημης εορτής. Λίγες ημέρες αργότερα θα εορταστεί με κάθε επισημότητα και η ονομαστική εορτή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Οι καθιερωμένες τελετές λαμβάνουν χώρα κατά το τυπικό, ενώ από τα κανόνια του Λυκαβητού εκτελούνται οι χαιρετιστήριες βολές. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα στρατόπεδα σημειοστολίζονται, ενώ το δημόσιο αργεί. Κάθε τι δηλώνει την προσπάθεια του καθεστώτος να τονιστεί η νομιμοφροσύνη του και να αποσιωπηθεί η ρήξη που έχει επέλθει στις σχέσεις με το θρόνο. Εν μέσω των ενθουσιωδών εκδηλώσεων του λαού, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το πραξικόπημα, η Ελένη Βλάχου δίνει από το Λονδίνο ραδιοφωνική συνέντευξη στον Παύλο Μπακογιάννη. Κυρία Βλάχου,
Τι νομίζετε πως θα μπορούσε να πει κανείς σαν απολογισμό της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα με λίγα λόγια? Αυτό που φανέρωσε ο χρόνος που πέρασε είναι ότι δεν είναι μόνο η δικτατορία που είναι ένα σύστημα απαράδεκτο για κάθε πολιτισμένο τόπο, αλλά ότι και οι άνθρωποι αυτοί ξεχωριστά από το σύστημα είναι απαράδεκτοι. Άνθρωποι καθυστερημένοι, να πούμε την αλήθεια τι να γίνει, υπανάπτυκτοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αποτύχει ολοκληρωτικά. Έχουν φέρει δηλαδή την Ελλάδα σε κάτι το οποίο, δηλαδή την έχουν καλύψει όχι μόνο με έναν μανδύα τραγικότητος, αλλά και με έναν μανδύα γελιότητος. Το ότι έχουμε γίνει κομικοί, δεν μας λυπούνται μονάχα, γελάνε μαζί μας, μας κοροϊδεύει ο κόσμος. Στις 4 Απριλίου στο Μέμφις του Τενεσί πέφτει νεκρός ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο άνθρωπος που είχε ένα όνειρο ότι κάποτε θα βασιλέψει η ελευθερία και η αδελφοσύνη. Γεννημένος το 1929 στην Ατλάντα, στράφηκε από νεαρή ηλικία κατά των φυλετικών διακρίσεων. Κορυφαία στιγμή η ομιλία του για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων το 1963 στην Ουάσιγκτον, μπροστά σε 300.000 άτομα. Το 1964 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βίαιες ταραχές και αιματηρές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μαζικές διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Παρίσι και ολόκληρο τον κόσμο ξεκίνησαν από τις καταλήψεις των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ και αργότερα της Σορβόνης, οι οποίες ωστόσο διαλύονται από την αστυνομία. Στις 6 Μαΐου, χιλιάδες φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους και συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής, ζητώντας να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Οι πορείες συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες, ενώ το βράδυ της 10ης Μαΐου οι συγκρούσεις κορυφώνονται με οδοφράγματα, δακρυγόνα και εκατοντάδες τραυματίες. Οι εργάτες στέκονται στο πλευρό των φοιτητών με απανωτές απεργίες στη Ρενό και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Το κίνημα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, με συνθήματα όπως «Η φαντασία στην εξουσία» και «Είμαστε ρεαλιστές, ζητάμε το αδύνατο», οι φοιτητές διεκδικούν έναν καλύτερο κόσμο. Πρόκειται για κραυγή κατά της συντηρητικής γαλλικής κοινωνίας. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις κορυφώνονται στις 21 Μαΐου με τη συμμετοχή 10 εκατομμυρίων απεργών σε όλη τη χώρα, οι μεγαλύτερες στην ιστορία της Γαλλίας. Στα τέλη του μήνα και αφού έχει προηγηθεί ένα γιγαντιαίο συλλαλητήριο των συντηρητικών δυνάμεων με επικεφαλή στον Υπουργό Πολιτισμού Άντρε Μαλρό, επανέρχεται η τάξη. Ο Ντεγκόλ, που είχε φυγαδευθεί στη Γερμανία, προκυρήσει εκλογές για το τέλος Μαΐου, τις οποίες η παράταξή του κερδίζει πανηγυρικά. Στις 4 Απριλίου, ο Ρόμπερτ Κένεδι, συγκινημένος, ανακοίνωνε σε ομιλία του τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. 2 μήνες αργότερα, στις 5 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για το χρήσμα των Δημοκρατικών ως υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, πέφτει και ο ίδιος νεκρός. Ως Γενικός Εισαγγελέας προσπάθησε να κυνηγήσει το οργανωμένο έγκλημα και να προωθήσει τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων. 9 μήνες μετά τη δολοφονία του αδερφού του, του Προέδρου Τζον Κένεντι, μπήκε πιο ενεργά στην πολιτική, κερδίζοντας μια θέση στη Γερουσία. Ήρθε σε σύγκρουση με τον πρόεδρο Τζόνσον λόγω της αντίθεσής του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η δολοφονία του ευνοεί κατά πολλούς τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Ρίτσαρντ Νίξον. Με ασκήσεις καράτε και με επιδείξεις γυμναστικής ήρθε σε μια διαδικασία στο ξενοδοχείο Χίλτον, η οποία κατέληξε στην εκλογή του Μίστερ Ελλάς 1968. 12 νεαροί άνδρες διεξεδίγησαν τον επίζηλο τίτλο, επιδεικνύοντας τα προσόντα των. Τέλος, η Ιρανόδικος Επιτροπή ανέδειξε νικητή το Βασίλη Μπουζιάννα. Στο ξενοδοχείο Χίλτον έγινε επίδειξη των τελευταίων επιτευγμάτων της κομμωτικής τέχνης από τον τσάμπιον της Ευρώπης 67-68, Βιενέζον κομμωτήν Βίλχελμ Χούλερμπραντ, τον οποίον επλαισίωσε η Εθνική Κομμωτική Ομάς Ελλάδος. Ως απάντηση στα γεγονότα του Παρισιού, στο τέλος Μαΐου, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας διατάζει οι μεν μακριμάλιδες να κουρεύονται με την ψηλή, οι δε μαθήτριες να δένουν τα μαλλιά τους μόνο με κορδέλα λευκή, μαύρη ή θαλασσιά.
στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών εδόθη με επιτυχία η παράσταση του έργου του Αριστοφάνους «Η Πις». Η παράσταση σημείωσε ένα απόλυτο επιτυχία και η πολυπληθή... Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καταργείται και διαλύεται βία με στρατιωτική διαταγή. Στη θέση του ιδρύεται με απόφαση του Πρωτοδικείου το Εθνικό Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με πρόεδρο τον Παντελή Ζερβό, αντιπρόεδρο τον Νικήτα Πλατή και γραμματέα τον Κώστα Παπαχρήστο. Η ΑΕΚ εμεγαλούργησε, το ελληνικό μπάσκετ εγνώρισε την αποθέωση εις το Παναθηναϊκό στάδιο κατά τον αγώνα της για το ευρωπαϊκό κύπελο καλαθοσφαίρας εναντίον της Σλάβια, ο οποίος διεξήχθη παρουσία του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως κ. Πατακού, υπουργών, άλλων επισήμων και 70.000 φιλάθλων. Το δεύτερο ημίχρονο του τελικού αγώνος κυπέλου Ευρώπης μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Σλάβια. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ΑΕΚ 49, Σλάβια 40. Το κύπελο κατέκτησες, μπασκετμπολ Ευρώπης. Εσύ στήκε το στάδιο και όλοι οι ανθρωπότης. Έχει ο Τσάβας, γύρισε ο Λαρετζάκη, ο Λαρετζάκης. Τον τρώτο λέει, δίνετε μου την μπάλα, πες όπως θέλω εγώ. Με τρυπές του Σλάβου. Ο Θεός της Ελλάδος, ο Θεός της ΑΕΚ, ο Θεός. Είναι μαζί μας και είμαστε πρωταθλητές του κυπέλλου Ευρώπης. Αγαπητοί μας φραντέ, 78-70. Αυτό το καλάθι δεν ήταν καλάθι, ήταν όνειρο. Είμαι τόσο συγκινημένος, έχω δακρύσει κι εγώ, γιατί είναι συγκλονιστική η στιγμή. Αγαπητοί μου ακροατέ, έρχονται εδώ κοντά μου οι παίκτες, με αγκαλιάζουν και εμένα από τη χαρά τους. Αμερικάνος έρχεται εδώ και με φιλεί. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φυλάκων κλαίνε, χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει, χιλιάδες φωτοβολίδες, βαρελότα. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική.